Δεύτερη μέρα λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας και όλα κύλησαν ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 400 πράξεις σε γιατρούς. Δεν είχαμε οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ορισμένα φαρμακεία επικοινώνησαν μαζί μας για κάποια βοήθεια όσον αφορά την εκτέλεση κάποιων συνταγών, αλλά γενικά δεν είχαμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Η προσοχή όλων είναι στραμμένη στην αυριανή πρώτη εργάσιμη μέρα. Αναμένεται να αποτελέσει σφραγίδα αντοχής αφού η κίνηση στα νοσοκομεία θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σύγκριση με το Σαββατοκυριακό. Σίγουρα αύριο είναι η πρώτη εργάσιμη μέρα. Θεωρούμε ότι το Σάββατο ήταν ένα ικανοποιητικό τεστ για το σύστημα και προσβλέπουμε σε μια πρώτη εργάσιμη μέρα με θετικότητα και αισιοδοξία. Ικανοποίηση εξέφρασαν όσοι πολίτες επισκέφθηκαν φαρμακεία που συμβλήθηκαν με το ΓΕΣΥ και εξασφάλισαν φάρμακα με συνταγή γιατρού, καθώς το ποσό που πλήρωσαν ήταν ιδιαίτερα μειωμένο από την καθορισμένη τιμή. Ο αρχικός κατάλογος των σκευασμάτων που καλύπτονται στο σύστημα ξεπερνά τα 1000. Σήμερα εκδόθηκαν 200 συνταγές από γιατρούς και μέχρι το απόγευμα εκτελέστηκαν από φαρμακεία 30. Πάντως, οι πολίτες παρουσιάζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μακάρι να δουλέψει. Ελπίζουμε, θέλουμε να δουλέψει. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι, διότι πιο καλά και για τους φαρμακοποιούς και για μας. Είμαι φανατικός υπέρ του ΓΕΣΥ. Πιστεύω ότι πρέπει να πετύχει. Για όλον τον κόσμο, η ιατρική περίθαλψη ισότιμη. Όχι για ορισμένους, για όλους γενικά. Πιστεύω ότι όλα θα αρχίσουν καλά και θα πηγαίνουμε όλων και καλύτερα. Και πιστεύω και πάρα πολλοί γιατροί θα ενταχθούν στο ΓΕΣΥ. Άλλοι λαλούν είναι καλό, άλλοι λαλούν είναι καλό. Είναι μπορώ να πω. Ξέρω, να δούμε. Πρέπει να περάσουν λίγες ημέρες να καταλάβουμε. Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες που εγγράφηκαν στο ΓΕΣΥ ανέρχονται στις 510.000. Συμβλήθηκαν 358 προσωπικοί ιατροί για ενήλικες, 105 παιδίατροι, 53 ειδικοί ιατροί, 220 φαρμακεία και 29 κλινικά εργαστήρια. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο. Δεύτερο.